Στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, στους εκκλησιακούς χώρους για τις περιοδικές εκθέσεις, παρουσιάζει μία έκθεση ο Σάντης Νικολαρέας, ζωγράφος, καθώς και ορισμένες γλυπτικές συνθέσεις. Είναι Ιανουάριος του 2015, εδώ φαίνεται μία σύνθεση του ζωγράφου και οι πίνακες, σχεδόν οι πολύ μεγάλοι πίνακες είναι όπως είδε, και η έμπνευση του ζωγράφου πιθανόν είναι από την εκκλησία και από τα έσχατα του κόσμου, τα οποία τα περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εδώ φαίνεται η Δευτέρα Παρουσία και η Δίκαιη με τους Αγγέλους, που θα γίνει η σύναξη των ψυχών και το τέλος του κόσμου, που θα οδηγηθούν προς τον Παράδεισο διάφοροι άγγελοι, όπως τους είδε ο ζωγράφος. Εδώ φαίνονται και τα φωτεινά πρόσωπα των αγγέλων με τα ωραία και άσπρα φτερά, ανοιγμένα τα φτερά. Οι άγγελοι είναι σε κίνηση, καθώς θα γίνει η μεγάλη αναστάτωση όταν θα σαλπίσουν οι άγγελοι για το τέλος του κόσμου. Οπωσδήποτε βέβαια αυτά δεν θα συμβούν ποτέ, αλλά υπάρχει το βιβλίο της Αποκαλύψης, το οποίο μπορεί να το διαβάσει κανείς και να δει αυτά τα οποία θα συμβούν, αλλά λέω αυτά δεν θα συμβούν ποτέ, διότι ο κόσμος είναι αυτός και δεν έχει τέλος η πορεία του κόσμου. Και εδώ είναι οι άγγελοι, τους οποίους τους είδε ο ζωγράφος και τους έχει φτιάξει σε ένα είδος δυνάμεως, και πάλι φαίνονται ο άγγελος ο οποίος πάει τις αλυσίδες, τα γλυπτά τα οποία είναι από κούκλες με τα φτερά τα χάλκινα, τα οποία υπάρχουν και δείχνει την ετοιμότητα των αγγέλων. Οι άγγελοι θα λέγαμε ότι είναι ο στρατός του Θεού, και αυτό το ξέρουμε από τα Ευαγγέλια, τα επίσημα της Εκκλησίας, που όταν ο Χριστός προσευχήθηκε στον κήπο της Γεσθημανής του, που είπε παρελθέτω το ποτήρι του, δηλαδή δεν ήθελε να δεχτεί τη μοίρα, ότι πρέπει να σταυρωθεί για τη σωτηρία των ανθρώπων, τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό και του είπε ότι αν δεν θέλεις να στείλω 14 λεγεώνες αγγέλων και να διώξουν τους Εβραίους και τους Ρωμαίους και να μην γίνει η σταύρωση και το τέλος. Και τότε είπε ο Χριστός, όχι, το ποτήρι αυτό θα το πιω. Εδώ είναι άλλες δύο κούκλες της έκθεσης, είναι γλυπτά του Σάντη την Νικολαρέα, και από εκεί, από το σημείο αυτό, ξέρουμε ότι οι άγγελοι περίπου είναι και ο στρατός του Θεού. Του είπε 14 λεγιώνες αγγέλων θα σε υπερασπιστούν. Εδώ άλλη μία μορφή, πάλι με τους αγγέλους οι οποίοι έχουν εμπνεύσει τον ζωγράφο, τον Σάντη Νικολαρέα. Είναι μια περιοδική έκθεση που γίνεται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, τα ωραία πρόσωπα των αγγέλων, καθώς και οι άγγελοι φέρνουν αγγελία, καλό μήνυμα, ολόκληρη η αίθουσα με τους πίνακες του ζωγράφου. Και πάντα είπα ότι ο ζωγράφος έχει εμπνευστεί από το θέμα της Αποκαλύψης του Ιωάννου με τους αγγέλους και για το τέλος του κόσμου. Αυτά δεν θα συμβούν βέβαια, και ας λέει η Εκκλησία ό,τι θέλει. Έχουν πάρα πολλές φορές πει ότι θα γίνει το τέλος, θα γίνει το τέλος, δεν υπάρχει κανένα τέλος. Και πάλι η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, όπως την παρουσιάζει η Αποκάλυψη του Ιωάννου και τα Ευαγγέλια, και οι άγγελοι οι οποίοι θα συνάξουν τις ψυχές οι οποίες θα οδηγηθούν στον Παράδεισο. Πάλι φαίνεται πάνω το Ιησούς Χριστός με τους λατονικούς χαρακτήρες, το H και το S. Φοράνε στρατιωτικά ρούχα οι άγγελοι σε αυτό τον μεγάλο πίνακα, και είναι η μορφή όπως το έχει σκεφτεί ο ίδιος ο ζωγράφος. Εδώ φαίνεται ολόκληρη η αίθουσα με τους πίνακες και τα γλυπτά, τα οποία παραπέμπουν και στην μοντέρνα εποχή την οποία ζούμε, είναι μεταμοντέρνα εποχή, έχει πάρει λίγο νέο κλασικισμό, την αζαρινή τέχνη του 1830, η οποία επικράτησε στην Ελλάδα. Και εδώ είναι διάφοροι πίνακες, οι οποίοι υπάρχουν και στην άλλη αίθουσα, είναι φωτογραφίες. Και πάλι εδώ, όλο το πνεύμα του ζωγράφου είναι οι άγγελοι, ο Χριστός εδώ με τις 7 λιχνίες, τα αγάλματα τα δύο τα οποία υπάρχουν, και φωτογραφίες
από την έκθεση οι οποίες υπάρχουν, και εδώ πάλι το πίσω μέρος των οκλειπτών, πάλι φωτογραφία με τον θώρακα και τα φτερά του ζωγράφη, του Σάντι Νικολαρέα, πάλι ο άγγελος, τα ωραία πρόσωπα των ζωγράφων. Τονίζει πάρα πολύ το στήθος σε όλους τους πίνακες και την γυναικεία μορφή των αγγέλων, που συνήθως οι άγγελοι, δεν ξέρουμε αν είναι γυναίκες ή άντρες, στο Μεσαίωνα σκοτωνόσανται αν οι άντρες ήταν γυναίκες ή άντρες. Σε γενικές γραμμές είναι αρσενικού φίλου ή άγγελοι, παρά μόνο ο Γαβρίλ, τον οποίο τον φτιάχνουν λίγο προς τη θηλυκή πλευρά οι αγιογράφοι και οι ζωγράφοι όλους τους αιώνες. Ο πίνακας με την Δευτέρα Παρουσία, οι άγγελοι με το θηλυκό, και εδώ ο άγγελος ο οποίος έχει στα χέρια του το βιβλίο της ζωής. Ξανά το ωραίο γλυπτό με τα φτερά, το πίσω μέρος ενός πίνακας, ενός γλυπτού με τα μαντήλια, και πάλι ο άγγελος με το εκφραστικό πρόσωπο και το ωραίο στήθος, και πάλι ο Ιησούς Χριστός με τις 7 λιχνίες και το σπαθί, και πάλι ξαναβλέπουμε εδώ το ωραίο, τους ωραίους πίνακες του Σάντι Νικολαρέα.